καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Αυτό που σας κάνει να είσαστε έτσι παθητικοί και αποξενωμένοι. Τι είναι αυτό? Τους έχετε τόσο εμπιστοσύνη. Δεν τους είδατε. Τα αποτελέσματά τους εδώ είναι. Κάθε μέρα μπροστά σας. Δεν τους συγχαθήκατε ακόμη. Δεν τους συγχαθήκατε ακόμη. Έως πότε θα κοιμόσαστε, Ελληνίδες και Έλληνες, και κάνετε και τον έξυπνο από πάνω? Γιατί κυρίες και κύριοι, στα ελεύθερα κράτη οι πολίτες αποφασίζουν για το μέλλον τους. Όταν εσείς κοιμόσαστε όρθιοι, ποιος θα αποφασίσει για όλους εσάς? Ρωτάω, ποιος? Ο Ιησούς Χριστός? Το είπα, το επαναλαμβάνω. Το κλειδί το κρατάτε στα χέρια σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, μπορεί και η Ελλάδα επιτέλους κάποια στιγμή να βγει από το αδιέξοδο. Όσο εσείς θα κοιμόσαστε και θα ροχαλίζετε, θα αφήνετε όλους αυτούς να παίζουν παιχνίδια με το δικό σας μέλλον. Καταλάβαμε τι είπα. Αυτό εκμεταλλεύονται αυτά τα κομματόσκυλα. Αυτό εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί οι λοποδίτες. Ότι όπως και να σας φερθούν, εσείς δεν ξυπνάτε ρε με τίποτα. Τι πράγμα είναι αυτό? Ρε δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, τρελαίνομαι. Όπως και να σας φερθούν, εσείς εκεί. Δηλαδή, έχω σαλτάρινε που δεν μπορώ να καταλάβω. Πόσο ευχαριστημένοι είσαστε. Και ο μόνος που είμαι εγώ, μόνος μου εναντίον όλων αυτών,
το Σόρο. Τι να κάνει ρε ο Σόρος στην Ελλάδα. Ξέρει ο Σόρος που βρίσκεται η Ελλάδα. Ξέρει ο Σόρος πως την κάζω εγώ με 450 ευρώ σύνταξη. Τι μας τον έφερες ρε το Σόρο να κάνει στην Ελλάδα τι ρε ο Σόρος. Να πουλήσει μυαλό. Αν δεν είσαι ικανός, πάρε δρόμο ρε και φύγε και μη μας κουβαλάς τον κάθε Σόρο εδώ για να μας σώσει από τα διέξοδα που εσείς οι ίδιοι δημιουργήσατε, βλάκες πολιτικοί. Βλάκες πολιτικοί, ανίκανοι, άχρηστοι, που κάνατε επάνω.